Εγώ θα σας πάω μια βόλτα μέχρι το οροπέδιο Λασιθίου, καλημερίζοντας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Νικηφόρο Γερακάκη. Καλημέρα από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί εσείς πάτε σήμερα με ένα φεστιβάλ στις 7 το απόγευμα. Το Λασίδι ψηλά λέτε. Σωστά. Στις 7 το απόγευμα σήμερα διοργανώνουμε αυτό το φεστιβάλ με τίτλο «Το Λασίδι ψηλά». Έχουμε στον οροπέδιο, υπάρχει το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Καπίτιου, όπου βρίσκεται στο κέντρο του οροπέδιου Λασίδιου, όπου παραδοσιακά την εορτή του 29 Αυγούστου γιορτάζουν και τα 18 χωριά του οροπεδίου, οπότε επιλέξαμε το σημείο αυτό να διοργανώσουμε και να στήσουμε αυτό το φεστιβάλ, όπου αναφορικά θα σας πω ότι θα γίνει η προβολή του βίντεο σποτ προβολή στο οροπεδίου Λασιθίου. Θα παρουσιάσουμε τη νέα δράση με τα αερόστατα και θα βραβεύσουμε και τους δύο εναπομείναντες εν ζωή παλιούς τεχνίτες των παραδοσιακών αναμομείνων του οροπεδίου. Νομίζω ότι το οροπέδιο είναι τόπος αγαπημένος για πάρα πολύ κόσμο και έχει μόνα και καλοκαίρι και φαντάζομαι ότι το έχει ανάγκη και ο καθένας να βγει έξω, να διασκεδάσει, να δεχτεί κόσμο μετά τα όσα περάσαμε τα 2,5-3 τελευταία χρόνια, Αντιδήμαρχε. Σίγουρα. Ο κόσμος έχει πέρασει πάρα πολύ δύσκολα με την πανδημία τα τελευταία, όπως είπατε, 2,5 χρόνια, όπου όπως ακριβώς τονίζεται αποτελεί ανάγκη ο κόσμος να βγει έτσι λίγο έξω, να αναπνεύσει εισαγωγικά. Όπου και η προσπάθεια του Δήμου μας έγκυται σε αυτό. Και θεωρώ ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για όποιον ενδιαφέρεται, είτε από Ηράκλειο, είτε από Άγιο Νικόλαο, από οποιοδήποτε προορισμό, να κάνει μια βόλτα στο οροπέδιο, αξίζει τον κόπο, θα δει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πέρα από το φυσικό περιβάλλον, το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά και ο κόσμος. Σήμερα γίνεται μια πολύ ωραία προσπάθεια, παρουσιάζοντας όλες αυτές τις δράσεις που έχουμε ξεκινήσει στο Δήμο. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να βγει λίγο προς τα έξω και να δει κάτι διαφορετικό. Χρώματα, μουσική και γεύσεις. Αυτό λέτε. Ναι, βέβαια, εννοείται. Μαζί με την παρουσίαση που θα γίνει, θα υπάρχουν και μπουφές με παραδοσιακά ευρέσματα του οροπεδίου. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει, αν μου επιτρέπετε, και τη φράση, ένα πάρτι με δίσκο μουσική δεκαετίας του 80, με φως, με ήχο. Τι λέτε καλέ, πάτε στη δεκαετία του 80, μπράβο. Ναι, το επιλέξαμε για πολλούς λόγους, γιατί θέλουμε έτσι να αναπολύσουμε λίγο, να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα. Και είναι ένα μοναδικό σημείο, χωροταξικά το συγκεκριμένο σημείο είναι μοναδικό, όπως σας είπα πριν, βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του κάμπου του οροπεδίου Λασιθίου, τη δροσιά μας την έχουμε, οπότε θα... Οπότε πας και από τις δύο πλευρές, όποια διαδρομή και αν επιλέξεις μπαίνοντας μέσα στο οροπέδιο. Βέβαια, απλά βάζουμε έτσι ένα τυψάκι ότι για τους επισκέπτες μας να κρατάμε και μια ζακετούλα, ένα πουφανάκι, γιατί όπως ξέρετε το οροπέδιο τη δροσιά του την έχει. Βέβαια, ειδικά τις βραδινές ώρες, υγρασία και όλα τα υπόλοιπα σαφέστατα, κρύο, σαφέστατα. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί για την Αγία Βαρβάρα και το οροπέδιο, ότι στην Αγία Βαρβάρα ή στο οροπέδιο βρέχει και ο Θεός δεν το κατέχει, νομίζω. Έτσι, λοιπόν, ο καιρός είναι καλοκαιρινός, είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, το μπουφανάκι, καλή διάθεση και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία και μια καλή απόδραση για να περάσει κάποιος καλά σίγουρα, και να ανανεωθεί. Σίγουρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Γερακάρη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. Καλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.